και καφέ εκεί πέρα να δεις. Πού είναι το μπάνιο? Στο βάθος, στο διάδρομο. Να πάω λίγο. Αχα. Λειτουργήσε κιόλας η πολυτέλεια. Πιες καφέ και κάνεις μπάνιο μετά. Όχι, είναι ανάγκη. Άντε πήγε. Είναι κανένας άλλος στο σπιτί? Όχι, για την ώρα. Αργότερα όλο και θα πλακώσει κόσμος. Τι κόσμος? Διάφοροι. Πηγαίνω, έρχονται διάφοροι εδώ πέρα. Α, ναι. Τι νόμισες? Έπεσες απομονωμένη? Άμα είσαι ματσόπουλες και εσύ, σ' αφήνουν ποτέ μονάχη. Όλο και νοιάζονται πως πάει η καλή σου υγεία και ως πότε θα είναι καλή. Ο ανεψιός μου, ας πούμε, ο Παύλος. Τελευταία έρχεται όλο ένα και συχνότερα. Πού είναι τα ρούχα μου? Θέλω να φύγω. Για να πας πού μετά από εδώ? Δεν ξέρω. Εγώ πάλι θα έλεγα να μείνεις και απόψε. Ίσως καταφέρω να σε βολέψω εγώ κάπου. Όχι, στο μοναστήρι μην ταράζεσαι. Δεν γουστάρεις εκεί, το κατάλαβα. Και επίσης θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα ακόμα. Ακού να σου πω. Μπουκάρισα εδώ μέσα, μπας και βρω κανένα ψηλό που μου να στεγνεί, εντάξει. Δεν με στέλνει κανένας. Από χτες όλο αυτό με ρωτάς. Ποιον φοβάσαι? Πήγαινε στο μπάνιο. Έχει και κάτι καθαρά ρούχα εκεί πέρα. Θα δικάσω τα βαλίδια στο πλυντήριο. Έζηχνα. Γιατί το κάνεις αυτό? Ποιο? Από τη μια υποψιάζεσαι και από την άλλη... Επιδίδομαι στο σπορ της φιλανθρωπίας. Γι' αυτό. Ποιον ήταν το δωμάτιο που με βάλες να κοιμηθώ χτες? Μιας που χάθηκε στους δρόμους. Όπως εσύ. Ευλόγησον Κύριε, τη βρόση και την πόση ημών. Ό,τι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού. Αμάν, ξέχασα να πάρω ψωμάκι. Άντε να φας τώρα κολοκυθάκια νερόβρεστα, αμπελοφάσουλα σκέτα, χωρίς λατάκι, χωρίς φετούλα και χωρίς ψωμάκι. Θα ρέψω ο κερατάς. Άντε μην πάω στο σερβάν να πάρω τα ούζα, να ξεχάσω την πείνα μου. Ανοίξτε πάτε μου. Ποιος είναι μεσημεριάτικα? Κλείσαμε! Κλείσαμε! Άνοιξε, παπά μου, που έχω να σου πω. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Αυτοί είναι στενός φορσές. Βρε, αφού σας λέω. Ποιόλα? Σόφερα πρόσφορο να μου διαβάσεις που δεν μπορώ να έρθω στον Εσπερινό, γιατί ο Γιαννάκης θα φύγει για την Οικουμένητσα και θα γυρίσει το βράδυ και εγώ δεν έχω που να αφήσω το παιδί μου. Πολυβόλο. Μωρσή, από τότε που παντρεύτηκες άρχισες να μιλάς πιο γρήγορα, το ξέρεις? Έφερες και λειτουργιά και ξόμινα από ψωμάκι. Ρε παπά μου, μη μου φας το πρόσφορο, κύριε, για πολύ σοβαρό σκοπό. Σοβαρός είναι και ο δικός μου ο σκοπός. Η πείνα. Τι είπε ο Κύριος? Μακάρι οι ελεήμονες. Βρε παπαλάμπρο, σου λέω οπωσδήποτε πρέπει να μου διαβάσει την ευχή. Περί υγείας. Θα το κάνω, μην ανησυχείς. Και υπεραπομακρύνσεως των δαιμόνων πρέπει. Α, κατάλαβα. Σε πρίξανε πάλι ο Μπάμπης με τον κουρέα. Ποιο? Α, δεν έχεις ιδέα εσύ έτσι, ε? Δέσποτα, στο νησί, Θεέ μου συγχώρα με κιόλα. Έχομαι απέθαντο. Τι λες ευλογημένη, είσαι στα καλά σου? Αυτό που ακούς. Πρόσεξε τι θα σου πω, αλλά κουβέντα δεν θα βγάλεις ότι το έμαθες από μέ. Μισό λεπτό να πάρω το πετραχύλι μου. Και δεν μου λες, ποιος σου είπε εσένα και πού είναι αυτός που είπες?
είναι αυτά ρε, που ακούω ρε. Παναγία μου Χριστέ μου, τι είναι αυτά ρε εσείς. Τι συνδαιμονίες τώρα πάπη μου, τι συνδαιμονίες. Είναι δυνατόν σοβαροί άνθρωποι τώρα να καθόμαστε να λέμε τέτοια πράγματα ε? Δηλαδή με συγχωρείτε και να καταλάβω κύριε Σπύρο πως θέλετε. Θέλετε να πείτε ότι η γυναίκα μου είναι τρελή? Όχι τρελή, η Χέστρα. Σκιάζεται λέω, σκιάζεται. Λοιπόν αν εγώ είμαι Χέστρα, άντε στο σπίτι της Μαλιχέρη να το δείτε με τα μάτια σας το στοιχείο. Εγώ παιδιά δεν περνάω από εκεί πέρα ούτε με σφαίρες, ούτε με σφαίρες. Εγώ λέω να καλέσουμε τα κανάλια της τηλεόρασης. Δεν το κατάλαβα. Γιατί αυτό παιδάκι μου? Γιατί άμα γίνει κανένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση με ζόμπι και τέτοια, θα έρθουν οι τουρίστες να δουλέψουμε κι εμείς λίγο κανονικά που μας ρίμαξε το ευρώ εφέτος. Μπράβο, μπράβο Άγγελε. Να το, δεν τον ήθελες. Ο Άγγελος, ο επιχειρηματίας. Κατάλαβε τώρα. Τα βλέπεις καλέ πατέρα, μας λες όλη την ώρα. Θα μπορούσε να είναι τέλειο το πράγμα. Γιατί ρε, έχει δίκιο ο γιος μου. Σε τέτοιο εγώ ξέρεις δεν το πιστεύω. Αλλά μέχρι να αποδειχθεί η μπάφα, να το εκμεταλλευτούμε το γεγονός τουριστικός. Άντε ρε πάλι ο κουρέ και να μην είναι μπάφα. Άντε και να μην είναι μπάφα. Το πώς θα το ευχαριστηθώ. Να σε βλέπω να κοιμάσαι αγκαλιά, με σκόρδα και με σταυρούς. Μα το Χριστό. Είσαι δισιδέμον. Ποιος είσαι τέτοιος, ε? Εμένα θα πεις εσύ, πώς το είπες, ε? Άρε, χάμε, ρε. Πώς το διανόμα, ρε. Γεια σου, Πέτρο, φύγετε, λέω. Κάτσε με ένα έτσι. Μου έλειψα λίγο και μου αποτρελαθήκατε. Γεια σου, παρευτείτε, γεια σου, μαζευτείτε. Έλα. Αλλά, άντε να συμμαζευτούνε αυτοί. Ποιοι να συμμαζευτούνε? Ήδρωσα, μαέστρο, ήδρωσα σου λέω μέχρι να του συνεφέρω. Εκεί στη Θεσσαλονίκη είχα ξεχάσει πόσο θεό μουρλή είναι όλοι του. Μουρλή, μουρλή. Θα τους βγάλουν κανένα τέτοιο παρατσούκλι της Ντορίνας και θα τρέχουμε όλοι μετά. Τίποτα, αύριο το πρωί θα πάω στη Μαλπιέρη. Γύρευε σε τι παρεξηγήσεις πάνε να μπλέξουνε τη γυναίκα, γύρευε. Ξέρεις κάτι, μαέστρο, ένα τόσο δά χρειάζεται για να μπλέξει ο άνθρωπος, ε. Ένα σαχλό κουτσομπολιό και άντε μετά να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ε. Άκουλε, ήτανε στο δωμάτιο, ήμαρ τον Θεέ μου, πια. Η Αθηνά λέει άλλα. Το ξέρω. Μου τα είπε και εμένα πριν που τρώγαμε στο τραπέζι. Τι σε έχει κολλήσει ότι η Λίζα είναι εδώ? Αποκλείεται, νεκτάριε. Εγώ στο λέω που ξέρω. Αχ, ρε Λίζα, δεν ξέρω εγώ πια τι σκαρώνουν τα παιδιά μας. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μπερδεύτηκα. Πάει, τέλειωσε. Η Λίζα είναι στην Αθήνα με το παιδί. Μίλησα το μεσημέρι στο τηλέφωνο με τον Βαλέριο. Άλλος πάλι αυτός. Αύριο πετάει, λέει πάλι. Πούς!
Σε περίβολα κυμπαίνει ο αγγελιό. Πίσω, πίσω. Υπενεμένη. Έλα, γόρι μου εδώ. Μου φτιάξατε. Έτοιμο εδώ. Μοσχοβολάς, παιδί μου. Λουλούδι, μέρα, μπαμπά. Έλα, μωρέ, ξυπνάδες. Λουλούδι είσαι. Πώς τα καταφέρουμε και αργούμε. Έχει σχολείο πάλι αύριο και ξοφάς και ξενύχει, έτσι. Εσύ ταξιδεύεις αύριο. Πόσες φορές θα το πούμε, πάλι τα ίδια. Δεν ταξιδεύει ο μπαμπάς αυτόν τον καιρό. Γιατί? Γιατί μας χρειάζονται στις υπηρεσίες εδάφους. Τους είμαστε απαραίτητοι, δεν μπορούμε χωρίς εμάς, καταλάβατε. Και εγώ σου λέω ότι μου λες ψέματα. Τι μου λες, σου λέω? Ψέματα, επίθετες δεν πετάς. Πάντως άκρη απόψε αποκλείεται να βρούμε. Άρα ας κοιμηθούμε και αύριο βλέπουμε. Να κοιμηθούμε στα παλιά μας τα λιμέρια, ε. Και παρέα, μαέστρο μου, αυτό πάλι πού το πας? Μόνο που εσύ τώρα κακόματες με την Ανίκα και εγώ θα σε ταράξω με τον ρογαλιτό μου. Ναι, καλά τώρα. Έχω τέτοια κούραση εγώ σήμερα. Μου ήρθε η μια συγκίνηση πάνω στην άλλη. Μαέστρο, ο Θεός να μας φυλάει από τα χειρότερα. Και από τα ξαφνικά. Άντε, άντε, καλή νύχτα. Καλή σου νύχτα. Και γιατί οι επιλίδες δεν πετάω? Ξέρω. Ναι. Θα μας λες και εμάς να το μάθουμε. Έλα σε κοντά. Μεγάλη ιδέα δεν έχεις για τον εαυτό σου, φίλε. Μ' αρέσει να σε δω όλη την ώρα. Βαλερία, αύριο θέλω να σε δω. Ο Δέδελος τότε έφτιαξε φτερά με κερί για να μπορέσει να πετάξει με το γιο του μακριά από την Κρήτη. Και όταν πέταξαν και οι δυο στον ουρανό ήταν πια ελεύθεροι. Μα ο Ίκαρος ξεχάστηκε και άρχισε να πετάει όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά, κοντά στον ήλιο. Και δεν άκουγε τις φωνές του πατέρα του που του έλεγε πως αυτό ήταν επικίνδυνο. Και ο ήλιος έκαιγε και το κερί άρχισε να λιώνει. Και ο Ίκαρος δεν μπορούσε πια να πετάξει ψηλά στον ουρανό και άρχισε να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει. Αργά, αργά στη θάλασσα, γιατί δεν είχε πια φτερά. Ο ήλιος που έκυγε στον ουρανό τα είχε κιόλας γυαλίσει. Και σκοτώθηκε. Όχι, δεν σκοτώθηκε. Μα η κυρία μας μας είπε ότι έπεσε στη θάλασσα. Καλά, έπεσε στη θάλασσα και τον πήραν τα κύματα και τον ταξιδέψανε στον Όλυμπο, μαζί με τους θεούς. Και έτσι πέρασε την Αθανασία. Αλλάζει το τέλος, μπουμπά. Ναι, παιδί μου, το αλλάζω το τέλος για να είναι πιο ωραίο, να μην είναι τόσο σκληρό. Να βλέπεις και εσύ πιο ωραία όνειρα, θριαμβευτικά. Καλύτερα, δεν είναι? Καλύτερα. Καλύτερα, βέβαια. Άντε λοιπόν, κοιμήσου τώρα, γιατί νύσταξες. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και όνειρα γλυκά.
Θες καφέ? Να μιλήσουμε θέλω. Θα μιλήσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Τι καφέ? Ό,τι να είναι. Έλα, ρε, μου λέει τώρα ό,τι να είναι. Ελληνικό. Ελληνικό, πες το. Ό,τι να είναι. Πού να ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν αλλάξει τα γούστα σου. Μετά το Παρίσι, μέρος μου. Δεν σηκώνουμε στη σήμερα. Καλά. Ένα ελληνικό μέτριο. Τι είναι? Τίποτα, τι να είναι, περιμένω. Είπες θες να μιλήσουμε από το σπιτιού. Την ώρα που το παιδί είναι στο σχολείο, σ' ακούω. Πρέπει να πάω στην Κέρκυρα. Γιατί? Μου ανέθεσαν δουλειά από το Υπουργείο. Συντήρηση χώρων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Μάλιστα, ωραία. Και? Και θα χρειαστεί να μείνω για λίγο καιρό εκεί. Αλλά όχι μόνο. Αλλά όχι μόνο? Όχι μόνο εκεί. Αλλά και πού αλλού, θα μείνεις και κάπου αλλού? Θα χρειαστεί να μείνω και εκεί και εδώ. Θα πηγαίνω έρχομαι. Μάλιστα. Ωραία, πού είναι το πρόβλημα. Εκεί θα μένεις στη μαμά σου και εδώ θα μείνεις στο σπίτι μου. Δεν θέλω να μένω ούτε στη μαμά μου εκεί, ούτε στο σπίτι μας εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Βρήκα δικό μου σπίτι. Στην Κέρκυρα. Εδώ. Πάλι σπίτι θα αλλάζουμε, Ελίζα. Ούτε ένας μήνας δεν πάει που μετακομίσαμε στο καινούργιο. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω πολύ σοβαρά. Δεν μου αρέσει να παίζω θέατρο μπροστά σε κανέναν και πολύ περισσότερο μπροστά στο παιδί. Αποφάσισα να μείνω μόνη μου από εδώ και πέρα. Και αν γίνεται, θα ήθελα να συμπεριφερθούμε σαν μεγάλη. Δηλαδή όρημα. Μίλησε τώρα δηλαδή του χωρισμού. Αυτό μάλλον έχει γίνει μόνο εδώ και καιρό, έτσι δεν είναι? Επιχρέωσες ακριβά την Ελβίρα πολύ. Δεν σου χρέωσα τίποτα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πάντα επιμένεις να χρησιμοποιείς τέτοιες λέξεις. Δεν βαρέθηκες? Απλά τελειώσαμε. Μάλλον δεν το καταλάβαμε, αλλά τελειώσαμε. Δεν θέλω να ξεγελάω ούτε τον εαυτό μου ούτε σένα. Δεν έχει νόημα. Ότι θα ήσουν τόσο απόλυτη δεν το φανταζόμουν, ειλικρινά. Ούτε εγώ, αλλά έτσι είναι. Ναι, αλλά εγώ σ' αγαπώ. Μην αρχίσεις αυτή την κουβέντα, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει νόημα. Κανένα. Μάλιστα. Λοιπόν, το παιδί, όπως καταλαβαίνεις, θα μείνει μαζί μου. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αρχίσουμε να το τρέχουμε από εδώ και σαν μπαλάκι το παιδί, ε. Ναι. Το παιδί θα μείνει μαζί σου μέχρι να τελειώσει η σχολική χρονιά. Μετά θα πρέπει να μεθοδεύσουμε λίγο τις κινήσεις μας. Να μεθοδεύσουμε τις κινήσεις μας, ε. Να μεθοδεύσουμε τις κινήσεις μας. Είμαστε δηλαδή κύριοι της κατάστασης και μπορούμε να μεθοδεύουμε πια. Δεν με χαίρεις, ρε Λίζα. Μη φωνάζεις. Όχι, φωνάζω. Φωνάζω γιατί θέλω να το ακούσεις και να το καταλάβεις. Αποφάσισες να γίνεις χειραφετημένη, ανεξάρτητη, ελεύθερη. Ωραία. Κάνε ό,τι θες. Δικαίωμά σου είναι. Το παιδί όμως θα σου την άκρη. Εντάξει. Πιάσε σπίτι, πιάσε βίλα, πιάσε ό,τι θες. Πιάσε αυγό και κούρευτο. Το παιδί, ξέχνα το. Δεν το τρελάνουμε. Τώρα τι αντιμετώπισε αυτή, δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω εγώ. Πολύ καλά καταλαβαίνω. Όλα τα καταλαβαίνω, Λιζάκη. Μην κοιτάς που κάνω πώς. Όλα τα καταλαβαίνω. Με βαρέθηκες, δεν με θέλεις πια. Σου πέρασε. Δεν γουστάρεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Και έχεις βρει τώρα στην τσακλαμάρα με την Ελβίρα και πατάς εκεί. Αλλά ως ένα σημείο. Το παιδί σου είπα, ξέχνα το. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Σε καταλαβαίνω, είσαι νέο κοπέλα. Όμως και το παιδί έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Δεν μου το τρελάνεις εσύ. Θες να φύγεις, να πας στο καλό. Να πας στην Κέρκυρα και να μας γράφεις. Εγώ θα είμαι εδώ, θα έχω το παιδί και όποτε σου επιτρέπουν οι πολλές υποχρεώσεις, μπορεί να περνάς να το βλέπεις. Εγώ το παιδί σε αυτό το γκικαιώνα που λέγεται η Λίζα ψάχνει να βρει τον εαυτό της, δεν το μπερδεύω. Δεν το πιστεύω ότι μου μιλάς έτσι. Εγώ πώς σου μιλάω έτσι. Εσύ ακούς τι μου λες τόση ώρα. Άκουσες τι μου είπες. Εσύ τώρα με εκβιάζεις δηλαδή και χρησιμοποιείς το παιδί. Εγώ να σε εκβιάσω. Γιατί ρε Λίζα να σε εκβιάσω. Ε, για να μην φύγεις. Αφού έχεις φύγει εδώ και καιρό. Η Λίζα σήμερα καταλαβαίνω. Α, το έχω πάρει απόφαση πια. Και αν δεν το έχω πάρει, το πάρω. Όταν αργείς το γυαλί που λέει και ο Λύσσαδος. Ας τα πας στο διάλογο. Λοιπόν, κάνω ό,τι θέλεις, πήγαινε όπου θέλεις. Ο δρόμος ανοιχτός και για τα σκυλιά δεμένα. Το παιδί, ξέχνα το.
Βαλερίε, είμαι η μητέρα του. Εγώ είμαι ο πατέρας του. Κάπως έτσι γνωριστήκαμε στο Παρίσι, θυμάσαι. Λες να κλείνει ο κύκλος έτσι. Πού είναι να ξυπνάς πρωί στην Κέρκυρα, Παναγία. Απ' τα χαράματα όμως δεν λύσανε. Είπαμε να ξυπνάς πρωί, εσύ το παράκανες. Ποια χαράματα, τώρα με ρωτάς αν έχω κοιμηθεί και καθόλου. Ρογάλιζα, σε ρήμαξα. Όχι, άλλα προβλήματα έχω εδώ. Τι, σου λείπει η Ανίκα. Βρε ποια Ανίκα, ας την Ανίκα, βλέπω όνειρα. Ε τι, κακό είναι αυτό. Όχι, αλλά συνήθιστο για μένα. Και γι' αυτό κατσούφιασες, στα όνειρα είναι ωραίο πράγμα. Ναι, αλλά εγώ βλέπω από τα άλλα τα όνειρα. Από εκείνα που σε κάνουν να πετιάσαι στον ύπνο σου κάθε λίγο και λιγάκι. Τρομακτικά. Ας πούμε. Τι, και εσύ την Αθηνά ονειρεύεσαι τα βράδια, βρε Λίσανδρε. Τώρα μην μου κάνεις τον ανήξερο, γιατί χθες μαέστρο σε τσάκωσα να την γλυκοκοιτάς, Α, για κάνει μου τη χάρη, σε παρακαλώ να την καλοπιάσω, προσπαθούσα. Λέω, έτσι. Έτσι και έχει κάνει την κουτουράδα η Λίζα. Και έχει έρθει εδώ χωρίς να της το πει. Και επιπλέον πήγε να μείνει στην Δωρίνας. Τότε να δεις την Αθηνά ξανά μανά. Όνειρο τρομακτικό, σαν και τα δικά σου. Ναι, και εγώ στο λέω και στο ξαναλέω και πας το ξαναπώ. Αλλά εσύ δεν θέλεις να το καταλάβεις. Η Λίζα είναι στην Αθήνα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τα ρεπό, άμα πάρει και τα μαζέψει, πηγαίνει το δρόμο. Όχι, ρε. Δεν είμαστε καλά. Έτσι που βρέθηκες εδώ. Δεν είσαι στην Αμερική, αγόρι. Να μη σου κάνω μια έκπληξη, Εσύ, ρε Μαϊμού, δεν μιλάς, Μου κάνεις σου, τι να κάνω. Που να σας αφήνω στην τυχεία σας. Φεύγω. Πού πετάς? Κέρκυρα.
Κατάλαβα, τόσο καιρό λείπω και τα πράγματα είναι ακόμα, ε. Ακόμα χειρότερα. Πολύ χειρότερα από τότε. Γιατί τι έγινε? Κοίταξε, καταρχήν. Από πού να ξεκινήσω? Καταρχήν. Έλα, ρε, άντε, τα κομμάτια είναι σε την επέμβαση, α πιάσουμε τα προβλήματα. Άστα, έχει καιρό, δεν έχει, δεν μείνει. Έκανα δύο μήνες. Φεύγω και μετά γυρίζω οριστικά. Έχω όλο τον καιρό στη διάθεσή μου να σε πρίξω μια χαρά. Σα απευθύμησα, ρε παιδιά. Πάμε έξω να φάμε. Πάμε, πάμε. Αν περιμένει όμω κάνα μισή ώρα εκεί. Γιατί τι έχει να κάνει? Θα πάω στο. Πάμε να πάρω μια άδεια για κανένα μήνα. Άδεια. Συγγνώμη, γιατί δεν φοράς το ίδιο σου, τρέχει. Θα σου πω, θα σου πω. Κάτσε λίγο. Ποιος να ήταν τόσο νωρίς? Θέλω να πω, περιμένατε? Είδες κανέναν στον κήπο τώρα που ερχόσουν? Πρωινιάτικα, όχι, κανέναν. Γιατί? Ήτανε να έρθει σήμερα ο Κυπουρός, δεν είναι η μέρα του. Ειρήνη, έτσι για μια φορά. Απάντα κατευθείαν να μας ερωτάνε. Γιατί έχετε νεύρα? Και γιατί σηκωθήκατε τόσο νωρίς? Τι συμβαίνει πια, καλή σινιόρα? Ειρήνη, είδες ή δεν είδες κάποιον έξω από το σπίτι? Όχι, δεν είδα κανέναν. Πέστοντε! Να σας φέρω το πρωινό σας στο σαλόνι. Καφέ. Μόνο. Και φέρε τα τσιγάρα μου από πάνω. Μέσα. Πάνω στην ώρα ήρθε την κυρία Παύλο. Τι είναι, έπαθε τίποτα? Για όνομα του Θεού, κύριε Παύλο, κάντε κάτι. Από χθες συμβαίνουν περίεργα πράγματα εδώ μέσα. Τι περίεργα? Δεν ξέρω, Χριστέ μου. Ρωτήστε την. Πού είναι? Στο σαλόνι. Και τι κάνει? Περιμένει τα τσιγάρα της και τον καφέ της. Για να περιμένει τα τσιγάρα της και τον καφέ της, μήπως δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα? Δεν ξέρω, σας λέω. Ή εγώ τρελάθηκα, ή η ίδια σας εδώ και καιρό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, φτιάξε μου και με ένα καφέ. Και ηρέμησε λίγο. Αν γίνεται. Δεν μπορώ να ξαναπεράσω από εκείνο το δωμάτιο. Ποιο δωμάτιο? Εσύ είσαι, Παύλο. Τι έγινε και έπιασες την κουβέντα στην πόρτα με την Ειρήνη? Σημαίνει κάτι? Τίποτα απολύτως. Προσπαθώ να την πείσω να μας φτιάξει καφέ. Γαλλικό. Τους βαρέθηκα όλους, Λίσανδρε. Όλους. Δεν υποφέρονται πια. Άκου τώρα τι σκαρώσανε. Παραμύθια με βρικόλακες. Για το όνομα του Θεού. Είπαμε πως είμαστε επαρχιώτες, αλλά όχι πια και τόσο καθυστερημένοι. Δεν θέλω λοιπόν να ακούω τρέλες. Μάλιστα. Ζαχαρίτσα. Ελάχιστη. Γάλα. Όχι, όχι. Ο Νεκτάριος το σκάσε πρωί-πρωί, ε? Όχι, είχε πρόβα στο 2, λέει, γι' αυτό, γι' αυτό. Ναι, καλά. Δικαιολογίες.
Ποιος ξέρει τι σκαρώνει με την κόρη του. Δεν μου λες, Αθηνούλα. Είναι αλήθεια αυτό που λένε για το δωμάτιο της κόρης της Ντορίνας, της Μαλπιέρη? Τι είναι αλήθεια? Που το έχει κλειστό από τότε που και τα λοιπά. Το έχει φυλάξει όπως ήταν τότε. Αυτό είναι όλο. Και αν θέλεις να ξέρεις, Λίσανδρε, εγώ μέσα σε εκείνο το δωμάτιο έμαθα για την πατρότητα του προκομμένου του Νεκτάριου. Η ίδια μου τα είπε, η Μαλπιέρη, εκεί μέσα. Και φυσικά ήμασταν μόνο εμείς οι δυο, κανένας άλλος. Η γυναίκα φύλαξε το χώρο του παιδιού της απείραχτο. Και είναι φυσικό. Βέβαια, λίγο τραβηγμένο, αλλά φυσικό. Μην ακούω τρέλες, λοιπόν. Καλά. Και η κοπέλα που έλεγε η Ειρήνη ότι κοιμότανε στο κρεβάτι? Αυτή βάζω στοίχημα πως είναι η κόρη μου. Ήρθε απροειδοποιητά στην Κέρκυρα και για να μας αποφύγει πήγε στη Μαλπιέρη. Βλέπεις τώρα, απέκτησε γιαγιά από τζάκι. Έξυπνη, πλούσια, μορφωμένη, που της κάνει τα χατήρια. Τι άλλο θέλει? Τι να την κάνει λοιπόν τη μάνα της, που έτσι κι αλλιώς δεν την καταλαβαίνει και που της βάζει και τις φωνές. Άμα λάχει. Αθηνούλα, πριν πάρεις φόρα, θέλω να σε παρακαλέσω το εξής. Να καταλάβεις ότι η Λίζα δεν είναι εδώ. Χθες ο Νεκτάριος μίλησε μαζί της στο τηλέφωνο και ήτανε στην Αθήνα, κατάλαβε το. Ναι. Και στο κρεβάτι της Τερέζας ήτανε βαλσαμωμένη η Τερέζα. Μη με δουλεύετε όλοι σας, Λίσανδρε. Πήγαινε. Άστα. Τι έπαθε αυτή? Δεν έχω ιδέα. Μου έλεγε πριν στην πόρτα για ένα δωμάτιο. Ευχαριστώ. Τι σου έλεγε για ένα δωμάτιο? Ότι δεν θέλει, λέει, να περάσει απ' έξω. Δεν ισόρροπε. Είναι. Ή τρομοκρατημένη. Συνέβη κάτι? Απολύτως τίποτα. Όλα καλά? Υποθέτω. Λοιπόν. Λοιπόν. Μου ξανάρθεις πουρνό-πουρνό για το γνωστό θέμα μας της έπαυλης, έτσι? Σας ξανάρθα για το γνωστό θέμα των χρημάτων της έπαυλης. Αυτά τα χρειάζομαι επειγόντως. Και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι πως έτσι πως θα έχω καταφέρει. Και θα τα καταφέρεις ακόμα καλύτερα, ελπίζεις. Ναι. Τι εννοείτε? Άκου να σου πω για να μιλάμε ανοιχτά. Μέχρι τώρα μπορούσες να πιστεύεις και με όλους το δίκιο. Ότι η περιουσία μου που είναι και συμμάζευτη, η τρομάρα της, θα έρχονταν στα δικά σου τα χέρια. Και με τον νόμο επιπλέον. Όταν με το καλό αναχωρήσω για τα ηλίσια παιδεία. Σωστά? Μα τι μου λέτε τώρα? Πράγματα που θα σε ταράξουν, παιδάκι μου. Από την ώρα όμως που ανακάλυψα την κόρη της κόρης μου, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί είσαι ξυπνότα. Αυτή η εξαιρετική για σε προοπτική της κληρονομιάς γίνεται για σε όνειρο τρελό. Όνειρο πατηλό, που λέει και το τραγούδι. Σωστά? Θεία μου, θες να πεις τώρα ότι... Θεός, ότι δεν σκοπεύω να στερήσω το παιδί του παιδιού μου από κανένα περιουσιακό μου στοιχείο. Και αυτό μάλλον το ξέρεις καλά. Επομένως, για την ιστορία της παλιοκαστρίτσας, πες, άντε και με κατάφερες. Άντε και να σου αποφέρει τίποτα ψηλά για την ώρα. Που θα τα εξανεμίσεις, ως να πω, κείμενο. Και μετά, τι θα κάνεις μετά? Σκέφτεσαι και ανατριχιάζεις. Και επομένως, και ορθώς.
Έβαλες μπρος σχέδια, Παύλο μου, που θα σου αποφέρουν μεγαλύτερο όφελος. Τα λέω καλά? Τι έβαλα μπρος? Στην άκρη αυτό το αθώο ύφος, νεαρέ. Όχι σε μένα. Μην ξεχνάς ότι είμαι έξυπνη, διάολος. Και επιπλέον δεν τρομοκρατούμε με τίποτα. Προσπάθησα εγώ να σας τρομοκρατήσω. Δεν προσπάθησε. Να σας πείσω, ναι, βέβαια. Και με ειλικρίνεια, για τη βίλα. Αλλά να σας τρομοκρατήσω εγώ. Γιατί? Και πότε? Θες να πεις ότι δεν έχεις ιδέα τι έγινε εδώ πέρα?